Παρακαλώ η κυρία να παραμείνει για τελωνιακό έλεγχο. Δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί? Να βοηθήσω. Ευχαριστώ για τη βοήθεια, αλλά γιατί έλεγχος? Γιατί έτσι μου αρέσει. Ωραίος τρόπος, τι να σας πω δηλαδή. Αυτό εδώ τι είναι? Για κοιτάξτε το καλύτερα, εκτός από αυτοκίνητο τι άλλο έχει ρόδες? Το πιάνο. Θα μας παίξετε ένα κομμάτι? Είναι κουρδισμένο. Μήπως είναι βαλίτσα, κυρία μου? Ειλικρινά δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει που να πάει, οπότε... Τι κάνετε εκεί, κύριε? Τι κάνετε εκεί, κύριε? Μήπως έχει η βαλίτσα διπλό πάτο? Και γιατί τη χτυπάτε? Να την ξεπατώσω. Την ανοίγετε περικαλώ. Ήσυχα παρακαλώ με τη βαλίτσα μου, θα την ανοίξω. Ήρεμα, ήρεμα. Όχι, έτσι είναι ανάποδα, θα χυθούν όλα έξω. Όλα τα ξέρετε. Τι δουλειά κάνουμε, καρούμπαλα ισιώνουμε. Έχετε και χιούμορ, βλέπω. Έχουμε. Τέλος πάντων. Για να δούμε τι θα δούμε. Τι θα δείτε, κύριε? Ρούχα έχουμε στη βαλίτσα. Ναι, αλλά τι ρούχα? Τι ρούχα να έχει μια βαλίτσα? Με καθυστερείτε πάρα πολύ, κύριε. Έχω δουλειές. Βιάζομαι. Μπορώ Βιάζεστε. Να φύγω γρήγορα. Ναι. Βιάζεστε. Πάρα πολύ. Θα περιμένετε. Τι εξυπηρέτηση. Τέλος πάντων, γρήγορα παρακαλώ. Μιλάτε να φύγω. Μιλάτε με τις αρχές. Μιλάω με τις αρχές, αλλά βιάζομαι, κύριε μου. Θα περιμένετε. Τέλος πάντων. Αυτό εδώ τι είναι? Στιθόδεσμος. Δεν είναι σουτιέν? Σουτιέν είναι. Τότε πώς είναι στιθόδεσμος? Να το εξηγήσω. Από εδώ μέχρι εδώ είναι σουτιέν και το υπόλοιπο είναι στιθόδεσμος. Για να το αποδείξετε γεμίστε το. Με τι να το γεμίσω? Με σιμιγδάλι. Τι βάζετε μέσα αν επιτρέπετε? Στο σουτιέν τι να βάζω, Χριστιανέ μου? Αυτό που βάζει μέσα σε ένα σουτιέν κάθε γυναίκα. Σιλικόνι. Για προσπαθήστε λίγο ακόμα. Βυζιά από σιλικόνι. Γάτα είσαι, με πέταλα. Κι άλλοι μου λένε πως έχω πέταλα, αλλά με φωνάζουν μουλάρι. Παρακρατείτε για έλεγχο. Το σουτιέν γιατί? Να δούμε τι άλλα βγάζει. Ευαπορέ συμπυκνωμένο. Σοκολατούχο. Τέλος πάντων. Πάμε, κύριε, βιάζομαι. Σας το λέω. Εδώ τι βλέπω, χειροβομβίδα? Καλά, και πώς μου το λέτε έτσι, κύριε? Μια απλή χειροβομβίδα είναι. Αμυντική είναι, γυναίκα είμαι. Με ενοχλεί κάποιος στον δρόμο να μην έχω κάτι να του πετάξω? Λογικό ακούγεται. Αυτό περνάει. Α, και μάλιστα. Εδώ βλέπω έχουμε πίνακα ζωγραφικής. Δεν το κατάλαβα. Υπονοείτε ότι ο πίνακας του Πικάσο που κουβαλάω είναι κλεμμένος? Και ανού είπατε ότι είναι? Του Πικάσο. Α, εντάξει, νόμιζα πως είναι κανός γνωστού. Και αυτό περνάει. Άγνωστος. Περνάει. Ωραία, μπορώ να φύγω τώρα? Βιάζεστε. Πάρα πολύ. Θα περιμένετε. Μου έχετε σπάσει τα νεύρα, κύριε. Θα τα κολλήσουμε. Δεν το πιστεύω αυτό. Τι ψάχνεις, Χριστιανέ μου? Θα το βρω μόνο. Τι να βρεις μόνο σου δηλαδή? Τι στο διάλο ψάχνεις, ρε? Με χτυπήσατε? Ναι, ρε, σε χτύπησα. Έχει χάρη που ήμουν αφηρημένος. Εδώ τι έχουμε, πολύτιμο λίθο? Μάλιστα, πολύτιμο λίθο. Και πώς δουλεύει, με μπαταρία λιθίου? Με μπαταρία ηλιθίου, τη δική σου. Μια παλιόπετρα είναι, κύριε, και επειδή γυαλίζει, λένε πολύτιμη. Να σκεφτείτε, δηλαδή, είναι τόσο άχρηστη που δεν σου κάνει καρδιά να την πετάξει όπως τις άλλες πέτρες. Λογικό ακούγεται. Και αυτό περνάει. Α, περνάει. Ωραία. Μπορώ να φύγω? Εδώ βλέπω... Αυτό τι είναι? Κομπιουτεράκι. Αυτό είναι κομπιουτεράκι? Μη μου φωνάζεις εμένα! Είναι κομπιουτεράκι! Εμείς στην Κρήτη έτσι λύνουμε τους λογαριασμούς μας. Λογικό ακούγεται. Και αυτό περνάει. Ωραία, μπορώ να φύγω τώρα? Βιάζεστε. Πάρα πολύ. Θα περιμένετε. Μη μου το ξαναπείτε, κάνω φόνο τώρα. Εδώ έχουμε αγαλματάκι, ε. Ένα παμπάλαιο αγαλματάκι 2.500 χρόνων. Μου το κάνω δώρο στη γενεθλιά μου. Το κατάλαβα πως είναι παλιαντούρα. Ε, βέβαια, δεν το βλέπετε. Έχει ένα χέρι λιγότερο. Και ένα πουλί περισσότερο. Μάλλον του κόψατε το χέρι και το κολλήσατε εδώ. Γι' αυτό μοιάζει με βγαλμένο χέρι. Τι λέτε? Μου μοιάζει, ε. Τα αλήθεια? Μάλιστα. Μπορώ να φύγω τώρα? Βιάζεστε. Πάρα πολύ. Θα περιμένετε. Θα περιμένω. Ως πότε και με τι νεύρα θα περιμένω? Εν πάση περιπτώσει, θα ψάχνετε πολλή ώρα ακόμα. Κάτι πήρε το μάτι μου. Τι πήρε το μάτι σας? Τι πήρε, ρε, το μάτι σου? Λέγε, ρε, με στάσεις μέχρι εδώ, ρε. Δεν αντέχω άλλο, ρε. Μου σπάσει τα νεύρα. Με ξαναχτυπήσατε? Ναι, ρε, σε ξαναχτύπησα. Τώρα το συνήθισα. Αυτό εδώ τι είναι? Βρακί. Βρακί που γίνεται σφεντόνα?
Σφεντόνα που γίνεται βρακή. Βρακή που να γίνεται βρακή έχετε. Έχω και το έχω κάνει σφεντόνα. Και τι βάζετε μέσα αν επιτρέπετε. Στο βρακί. Τι θες να βάζω δηλαδή κατά την άποψή σου, τι να βάζω μέσα στο βρακί. Αυτό που βάζει σε ένα βρακί κάθε γυναίκα. Εάν εδώ μέσα χωράει κόλος, τότε εγώ είμαι μογκόλος. Παλιά για να δεις γυναικείο κόλο έπρεπε να κάνεις την κοιλώτα έτσι. Τώρα για να δεις κοιλώτα πρέπει να ανοίξεις τον κόλο έτσι. Για να βγει ο κολοκόφτης. Παρακρατείτε για έλεγχο. Το βρακί γιατί έχω απορία δηλαδή. Γιατί έχει άρωμα γυναίκας. Αχ, ανάσανα. Ωραίος τύπος είσαι τελικά. Έλεγχος τέλος. Ναι. Μπορείτε να περάσετε. Μπορώ να φύγω τώρα. Βεβαίως. Και πού να πάω τώρα, μια γυναίκα μόνη. Ο σύζυγος. Είναι μέσα. Στη βαλίτσα. Στη φυλακή. Στη φυλακή. Γιατί, τι έκανε. Δούλευε στο τελωνείο όπως εσείς και άφησε να περάσουν μερικά πράγματα. Τι πράγματα. Τον Οτσαλάν. Λογικό ακούγεται. Και τώρα ψάχνω έναν άντρα στις δικές σας προδιαγραφές. Κουκλό. Μαλάκα. Γιατί με λένε όλοι έτσι. Μην τους ακούτε, δίκιο έχουν. Να γυαλίζουν τα μάτια του όπως τα δικά σας. Σαν από το κολύριο. Λογικό ακούγεται. Να έχει το στιβαρό κορμί σας. Παλιά είχα πάει και αντρικά καλυστία. Και τι σας βγάλανε. Με βγάλανε έξω. Λογικότατο ακούγεται. Να σας πω τα βράδια τι κάνετε. Ονειρεύουμε έναν καλύτερο κόσμο. Μπορώ να έχω μια θέση στα όνειρά σας. Είμαι φουλ μόνος καμνάκι. Θέλω μια χάρη. Επειδή μπορεί να με σταματήσει κανένας ενοχλητικός και να με ρωτάει για τη βαλίτσα, μπορείτε να μου τη φέρετε το βράδυ σπίτι. Θα φοράω το βρακί που είδατε. Λογικό ακούγεται. Είστε ο πιο σεξι τελωνιακός που έχω γνωρίσει, ε. Μπα, δεν είμαι τελωνιακός. Και τι είστε. Επιβάτης είμαι. Αλλά που και που κάνω τον τελωνιακό, ναι, και κουβαλάω βάλτσες για να επιδείξω. Και επιδάς. Λογικό, δεν ακούγεται. Λογικότατο, λόγω σε χρειάζομαι για άλλες δουλειές. Η βαλίτσα είναι εντάξει. Έλα εδώ, αγοράκι μου, πού σε βρήκα. Έλα εδώ. Αγοράκι μου, μη με παρεξηγείς. Είναι τύχη να σε βλάκας περιοπείς. Η βλακία είναι ταλέντο φοβερό. Άσε να το εκμεταλλευτώ. Αγοράκι με τη μούρη σου αυτή. Όταν κανένας δεν θα σε υποψιαστεί. Ελευθέρωση της έντονης.